Πόσο κοστίζουν κατά τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη οι κόποι μια ολόκληρη ζωή. Πόσο κοστολογεί την εκθεμελίωση των κοινωνιών στα καμένα Ευεία και Αττική. Την εξάλληψη τη Πανίδα και τη Χλωρίδα. Τον μηδενισμό των ονείρων πάνω από 100.000 ανθρώπων μόνο σε Ευεία και Αττική. 5.000 ευρώ το κεφάλι. Τόσα θα δώσει υποτίθεται για να πάρουν τις ζωές τους πίσω. Ζωές που χάθηκαν μέσα σε ένα όργιο ανικανότητας, ψευδολογίας περιετοιμότητας και υπάρκειας μέσων, αλλά και ατράνταχτων στοιχείων που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την διαπλοκή πυρκαγιών και ανημογεννητριών. Και μέσα σε όλα και η ασχετοσύνη, η επικίνδυνη ασχετοσύνη ενό πρωθυπουργού που μετά την τραγική διαχείριση τη πανδημία βγήκε και είπε στο διάγγελμά του ότι στα καμένα θα φυτέψουμε όχι μόνο πολλά, αλλά και τα σωστά δέντρα. Δημιουργώντα ερωτήματα για την πνευματική του διάβγεια, πρώτη φορά που κάποιο πολιτικό μιλά για αναδάσωση με σωστά δέντρα. Υπάρχουν άραγε σωστά και λάθο δέντρα. Και ποια είναι τα σωστά δέντρα. Αν κρίνουμε από αυτά που γέμισε την Αθήνα και τώρα κρέμονται μίζωρα και θλιβερά ο ανυψιό του δήμαρχος της Αθήνας Κώστας Μπακογιάννης, θα δούμε κάτι ανάλογα με τις περίφημες Ουάσιγκτονιές. Και με τι δένδρο θα αντικαταστήσει την ελιά των 2.500 ετών που γεννήθηκε την εποχή του Περικλέως και απανθρακώθηκε την εποχή του Μητσοτάκη του Β'. Προφανώ εννοεί ότι θα φυτέψει δένδρα που δεν καίγονται εύκολα ή κάτι τέτοιο. Το να υποδίεται ένα πρωθυπουργό το ρόλο τη φύση είναι κάτι που πρέπει να το δει άμεσα με έναν καλό γιατρό. Και εκτό αυτού, γιατί επιμένει να αναφέρεται μόνο στην Αττική και την Εύβοια. Η δεν κάηκε. Η Ρόδο. Τόσε περιοχέ στην Ελλάδα δεν απανθρακώθηκαν προ δόξα και τιμή τη ετοιμότητα. Τα γεράνια όρη, τα ξεχάσαμε. Όταν ο Νικό Χαρδαλιά μα έλεγε: Κρίμα που δεν είχαμε τα αεροσκάφη που έχουμε νοικιάσει και θα τα είχαμε μία εβδομάδα μετά, και πλην του προνιού GR κανεί δεν διερωτήθηκε αν αυτή η καταστροφή έγινε δίπλα στη βάση των Καναντέρ, τι ελπίδα έχουν οι πιο απομακρυσμένε περιοχέ. Καμία όπως αποδείχτηκε περίτρανα. Και τα γεράνια κάηκαν χωρίς καύσωνα, χωρίς ακραίες συνθήκες ξηρασίας, χωρίς τίποτα. Απλά κάηκαν, γιατί δεν έχουμε να κάνουμε απλά με ανίκανους, αλλά με επικίνδυνους ανίκανους.